Μαρινάκη, το τρίτο κατά σειρά βιβλίο για τους μεγάλους, η Παναγιά της Φωτιάς, θα μπορέσουμε να το πούμε και ως συνέχεια της εξομολόγησης. Αυτό. Δεν είναι ακριβώς η συνέχεια της εξομολόγησης, είναι ένα βιβλίο το οποίο κυριαρχούν οι ήρωες, οι δευτερεύοντες ήρωες της εξομολόγησης και κυρίως οι άντρες. Οι τρεις άντρες που ζουν, που έζησαν στη σκιά της γερότητας Μαρκέλλας. Θα συναντήσουμε λιγότερο την ηρωίδα της εξομολόγησης, αλλά περισσότερο τους άντρες όπως είναι ο Μανούσος, ο έρωτας της Ελένης, όπως είναι ο Κωνσταντής, ο γιος της, όπως είναι ο Ηλίας, ο αδερφός της. Είναι ένα βιβλίο αυτόνομο, το οποίο μπορεί να το διαβάσει άνετα, χωρίς να αφήσει κενά, ο αναγνώστης, ο οποίος δεν έχει διαβάσει την εξομολόγηση. Από τι επηρεαστήκατε για να το γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο? Είναι σαν οι ήρωες της εξομολόγησης να με ξεσήκωναν, να μου ζητούσαν το λογαριασμό. Αλλά επειδή δεν ήμουν έτοιμος να πληρώσω αυτόν τον λογαριασμό, έπρεπε να κλείσω όλους ανοιχτούς, όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Το επόμενο βήμα, μάλλον το επόμενο βιβλίο. Έχει, είναι, το λέω σαν αστείο αυτό, γιατί την ημέρα που κυκλοφόρησε, την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε η Παναγιά της Φωτιάς, λαμβάνω το βράδυ ένα μήνυμα στο Facebook. Κύριε Πετρουγλάκη, πότε θα κυκλοφορήσει το νέο σας βιβλίο? Μα κυκλοφόρησε χθες. Ναι, το επόμενο. Και αυτή είναι η αδικία. Γιατί εμείς οι συγγραφείς κάνουμε 6 μήνες και πολλά χρόνια πριν για να γράψουμε ένα βιβλίο και εσείς οι αναγνώστες τα τελειώνετε σε ένα βράδυ. Ναι, γιατί είναι ενδιαφέροντα. Και αν κρίνουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 10.000 αντίτυπα η Παναγιά της Φωτιάς στον πρώτο 1,5 μήνα της κυκλοφορίας της. Ναι, ελπίζω. Ελπίζω να έχει ένα ενδιαφέρον. Ελπίζω να μπορώ να διδάξω πράγματα τα οποία έχω διδαχτεί και ο ίδιος. Ελπίζω ο αναγνώστης, κλείνοντας το βιβλίο, να το κλείσει με ικανοποίηση. Άλλωστε, ικανοποιημένος αναγνώστης είναι για μας τους συγγραφείς η καλύτερη διαφήμιση.